Βρισκόμαστε εδώ στη Μεσαριά, στην Άνδρο, στο αγρόκτημα Λιβάδα. Ένα αγρόκτημα που δουλεύουμε τώρα εδώ και 4 χρόνια, τέταρτη σεζόν, που παράγουμε λαχανικά για τοπική κατανάλωση με απλές και βαθιές μεθόδους βιοεντατικής καλλιέργειας, βιολογικής εντατικής καλλιέργειας. Σήμερα είμαστε εδώ. Στην ανοιχτή ημέρα, μια πρόσκληση που κάνει κάθε χρόνο ένας οργανισμός και μας συντονίζει, μας συντόνισε και μας πέρσι, μας συντόνισε και φέτος, να κάνουμε την ανοιχτή ημέρα, όπου έχουμε κάθε λογιών δραστηριότητες μιας μικρής κοινότητας, μιας μικρής κοινωνίας, έχουμε την αγορά μας, έχουμε το μαγειριό, το ιδιαίτερο συνδιάθρος, έχουμε τραπέζια και δραστηριότητες για παιδιά. Είναι μια ευχάριστη για μας δραστηριότητα, δράση που κάνουμε εδώ στο αγρόκτημα. Φέτος το φροντίσαμε και πιο νωρίς, το συζητήσαμε εδώ με την ομάδα, τις οικογένειες και το πραγματοποιήσαμε. Λοιπόν, αυτή είναι βορειοελλαδική γάστρα και μέσα πρέπει να έχουμε 50 κιλά λαχανικά για μπριάμ. Έχει κάρβουνα από κάτω, έχει κάρβουνα από πάνω όπως βλέπετε. Και σε μια μισή ωρίτσα θα τρώμε. Πιπεριά μελιτζάνα, πατάτα, ντομάτα, μπόλικο, μαϊντανό, δυόσμο, βασιλικός, κρεμμυδάκι, αλάτι, πιπέρι. Πάει έτσι όπως είναι, είναι κιλά όλα ζυγισμένα. Ξεκινάμε με το καλάθι της Λιβάδας, αυτό εβδομαδιαία βγαίνει σαν προσφορά, έχει όλη την ποικιλία της εβδομάδας, ό,τι βγαίνει, και από εκεί και πέρα πάμε αλακάρτ, πιπεριές, πράσινες, φλωρίνης, μελιτζάνες, μαρουλάκια, παντζαράκια, λαχανίδα, μαρουλάκια, μαϊντανή. Και μετά πάμε στη μεταποίηση. Εδώ έχουμε κολοκυθάκι τουσί με κάρι, έχουμε πιπεριά τουσί, έχουμε γλιστρίδα τουσί, έχουμε μελιτζάνα με πάπρικα. Και εδώ πάμε στα γλυκά. Μαρμελάδα από τα Βερίκο κατά φετινά, κιδόνι τώρα μόλις έγινε και τα μέλια του φίλου μας μελισσοκόμου του Χριστίδη από τον Πιτροφό. Και εδώ έχουμε κάποια τοπικά εδέσματα και εδώ έχουμε κάποια snack, κέικ, πίτες, ραπς που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Ένα μικρό κολπάκι, το CoolBot, το οποίο ξεγελάει το κλιματιστικό και είναι σαν να του δίνει ότι έχει ψηλή θερμοκρασία ο χώρος και συνεχίζει και λειτουργεί. Οπότε ενώ το κλιματιστικό βλέπεις είναι ρυθμισμένο 18, έχει κατέβει στους 16 εδώ μέσα. Δηλαδή συνεχίζει και λειτουργεί. Και είναι πιο οικονομικό από το να λειτουργούσε με κανονικό ψυγείο, θα έλεγα. Από άποψη κατανάλωση. Είναι όμορφες στιγμές, να περνάμε καλά έξω στην εξοχή, να παίρνουμε έτσι δύναμη από αυτό. Είναι κάτι που έτσι φέτος εστιαστήκαμε σε αυτή τη γιορτή, να έτσι γυρίσουμε στις ρίζες, να ενδυναμωθούμε από αυτές, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Είμαι πολύ ευτυχισμένη για αυτή τη συγκυρία και τη συνεργασία με τον Πέτρο και τον Αλέξανδρο και για τη σημερινή μέρα και εύχομαι κάθε χρόνο να είναι έτσι.